Το θέμα της σημερινής ενημέρωσης αφορά την έκθεση την οποία έχει δρομολογήσει να διοργανώσει το Επιμελητήριο Κορινθίας για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου αυτής της χρονιάς. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήμασταν προετοιμασμένοι να κάνουμε τις ανακοινώσεις και τις λεπτομέρειες για την έκθεση μέχρι που είδα χθες με μεγάλη μου έκπληξη ένα δελτίο τύπου από τον κύριο Παπά, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Και επειδή υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται διευκρίνηση και αποσαφήνιση, όπως και μερικά δημοσιεύματα από μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν αποδίδουν προφανώς την πραγματικότητα, γι' αυτό και σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας ενημερώσω. Το Επιμελητήριο Κορινθίας επισήμως διατύπωσε το αίτημα προς το Λιμενικό Ταμείο με ημερομηνία 6 Μαΐου και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου από το Λιμενικό Ταμείο, το αριθμό πρωτοκόλλου 241-95-2006, είναι αυτό το αίτημα για την παραχώρηση κομματιού από τη χερσαία ζώνη στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου και θα κάνουμε την έκθεσή μας. Θα σας δώσω αντίγραφα της αλληλογραφίας με το Λιμενικό Ταμείο, που αποδεικνύει ότι πέρα από την προφορική συμφωνία που είχαμε τον κύριο Παπά, ότι όλα θα γίνουν κανονικά και η έκθεση θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Κόρινθο, γιατί εμείς το Επιμελητήριο θέλουμε να κάνουμε την έκθεση στην Κόρινθο. Και ήλπισα από αυτά που είχαμε συνονοηθεί με τον κύριο Παπά ότι θα ήταν μια ευκαιρία να αποδείξουμε όλοι, και το Επιμελητήριο και ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο, ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο, εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον των πολιτών στο Δήμο Κορινθίων και των επιχειρήσεων. Και είχαμε δρομολογήσει λοιπόν τις διαδικασίες και συνεχίζονται οι διαδικασίες, έχουν δρομολογηθεί κανονικά μετά την επίσημη αίτησή μας στο Λιμενικό Ταμείο για να παραχωρηθεί ο χώρος και να γίνει έκθεση. Πράγματι, ο κ. Παπάς, τρεις μέρες μετά, κάλεσε την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και δύο μέλη του Επιμελητηρίου, ο κ. Σουφρίλας και η κυρία Ταοξίδη. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου, σας το διαβάζω, καλείται η γνωμοδοτική επιτροπή να αλλάξει την χρήση του χώρου πίσω από το άγαλμα του πηγάσου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει έκθεση, όπως και να γίνει χώρος για άλλες χρήσεις. Η απόφαση ήταν ομόφωνη εκείνης της γνωμοδοτικής επιτροπής. Είναι το δεύτερο έγγραφο το οποίο θα σας δώσω. Η πρόσκληση είναι το δεύτερο, η απόφαση είναι το τρίτο. Μετά από αυτό, η γνωμοδότηση της επιτροπής πέρασε από το Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Έχω και θα σας δώσω το έγγραφο με ημερομηνία 1η έκτου, ένα μήνα μετά. 1η έκτου πέρασε ομόφωνα μάλιστα, το ψήφισε ο κ. Φαρμάκης, ο κ. Μουρούτσος, πέρασε ομόφωνα η αποδοχή της γνωμοδότησης, της γνωμοδοτικής επιτροπής. Τι, το έχω εδώ το έγγραφο, ορίστε. Προχωράει η διαδικασία, στάλθηκε μέσω της κυρίας Μασούρη από την αρμόδια υπηρεσία της Κορίνθου στην Πάτρα, και περιμένουμε από μέρα σε μέρα την έγκριση της παραχώρησης του χώρου. Από εκεί και πέρα είδα χθες το δελτίο τύπου, γιατί μετά από την έγκριση από την περιφέρεια, εκείνο που θα ακολουθήσει είναι έγκριση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, του σχεδιαγράμματος το οποίο θα υποβάλουμε, και κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει κανένας λόγος για την απλή χρήση που ζητήσαμε για μικρό χρονικό διάστημα, μόνο 10 ημερών, να υπάρχει η έγκριση από το Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού ή από το Υπουργείο Εθνικής Ναυτιλίας. Αν όμως παρόλα αυτά νομίζει από το Λιμενικό Ταμείο ότι πρέπει να πάρει και την έγκριση, ας τη ζητήσει και ας μας τη δώσει το συντομότερο δυνατό, γιατί οι εγκρίσεις αυτές για απλές χρήσεις περιορισμένης διάρκειας, έχω την νομοθεσία, μπορώ να σας τη δώσω, δίνονται και γρήγορα και εύκολα για το σκοπό το μεγάλο, τον κοινωνικό σκοπό που είναι η δημιουργία της έκθεσης. Εξάλλου, αυτό έγινε πάρα πολύ εύκολα και αν δεν ξέρουν τη διαδικασία ορισμένη, μπορούν να τη δουν από το Δήμο στο Μεσολόγγι. Γιατί 8 έως 11 Ιουλίου διοργανώνεται εκεί μια έκθεση στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Ξέρουν τον τρόπο, έχουν τη διαδικασία, μια χαρά είναι, έχουν πάρει τις εγκρίσεις, γίνεται εύκολα και απλά αυτό που ζητήσαμε και εμείς. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω στο δελτίο τύπου που έδωσε ο κύριος Παπάς είναι το εξής. Περιήλθε, λέει,
σε γνώση του Λιμενικού Ταμείου ότι ζητήσαμε από εταιρείες οι οποίες διοργανώνουν εκθέσεις, κάνουν τις κατασκευές δηλαδή. Όταν λέμε κατασκευή εννοούμε μια απλή τέντα και εσωτερικά κινούμενα στοιχεία. Δεν χτίζουμε πολυκατοικία στο λιμάνι. Μια τέντα απλή θα βάλουμε, η στήριξή της προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει, αλλά τίποτα περισσότερο δεν είναι έργο κατά τη γνώμη μας και για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται έγκριση από τα Υπουργεία και το ΓΕΝ. Από εκεί και πέρα ζητήσαμε όπως είχαμε υποχρέωση, γιατί εμείς στο επιμελητήριο ζητάμε προσφορές, τουλάχιστον από 3-4 εταιρείες. Μία από τις 4 εταιρείες προφανώς έχει επαφή με το Λιμενικό Ταμείο, με το Δήμο και ενημέρωσε ότι εστάλθηκε το έγγραφο του επιμελητηρίου το Λιμενικό Ταμείο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο αφορά 4 αποδέκτες έφτασε στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά και πού έφτασε. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να πάρουμε προσφορές για το έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο της έκθεσης. Και από εκεί και πέρα σήμερα υποβάλλονται οι προσφορές και σύντομα θα αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος του έργου. Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν οι παρατηρήσεις που λέει ο κύριος Παπάς, τις οποίες όπως είδατε προηγουμένως τις είχαμε συμφωνήσει. Υπάρχει αλληλογραφία και όλα δρομολογούνται κανονικά. Εγώ κάνω έκκληση για άλλη μια φορά και στον κύριο Πνευματικό και στον κύριο Παπά αλλά και στους συμβούλους της πλειοψηφίας, εφόσον ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου και της πόλης της Κορίνθου, να στηρίξουν την προσπάθεια του επιμελητηρίου να γίνει η έκθεση κανονικά, γιατί είναι μια προβολή για την Κόρινθο και γενικότερα την Κορινθία πανελλαδικά, είναι πανελλήνια η έκθεση. Είναι ένα γεγονός το οποίο θα κρατήσει ζωντανή την πόλη για περίπου 10 μέρες. Θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, θα ωφελήσει τα καταστήματα στο χώρο της πόλης της Κορίνθου. Είναι ένα γεγονός το οποίο μέχρι σήμερα έχει αξιολογηθεί ότι είναι ιδιαίτερα θετικό και αξίζει την υποστήριξη και τη συμπαράσταση όλων, όπως γίνεται παντού στους Δήμους στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι θα επικρατήσει η λογική και όλα θα γίνουν όπως έχουν σχεδιαστεί. Και επειδή ενδιαφέρει το θέμα αυτό και τους εκθέτες αλλά και, και τους Κορίνθιους, θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση σε λίγες μέρες να τους ενημερώσουμε για την πρόοδο της διαδικασίας, που όπως είδατε είναι ξεκάθαρη, είναι απλή και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.